Πρόσφατα στο διαδίκτυο εμφανίστηκε ένα βίντεο που δείχνει ένα ρωσικό μαχητικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος τύπου SU-34 να ρίχνει μια εναέρια βόμβα FAB-3000 σε ουκρανικές θέσεις. Η βόμβα ήταν εξοπλισμένη με kit τύπου UMPK, το οποίο μετατρέπει μη κατευθυνόμενες βόμβες σε όπλα ακριβίας. Το υλικό τράβηξε το ενδιαφέρον πολλών χρηστών στο διαδίκτυο, τόσο ειδικών όσο και μη, διότι πρόκειται για την πρώτη φορά που ο ρωσικός στρατός δημοσιοποίησε βίντεο που ρίχνει την ρήψη μιας τόσο ισχυρής ενέργειας βόμβας βάρους 3 τόνων. Σήμερα η FAB-3000 είναι η ισχυρότερη και καταστροφικότερη βόμβα που έχουν χρησιμοποιήσει οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις στην ενεξελίξη σύραξη στην Ουκρανία. Είναι συνήθως εξοπλισμένη με το kit UMPK, το οποίο εκτός από την ακρίβεια αυξάνει με το μέγιστο βεληνικές πυρός του πυρομαχικού. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το πλήγμα που καταγράφηκε στο βίντεο είχε στόχο ένα σημείο προσωρινής παράταξης μονάδων των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη ζώνη ευθύνης της Ρωσικής Ομάδας Δυνάμεων Βορράς. Το SU-34 της Μόσχας βομβάρδισε το εν λόγω στόχο από ασφαλή απόσταση, πράγμα που σημαίνει πως τα συστήματα εράμινας της Ουκρανίας δεν μπορούσαν να απειλήσουν το ρωσικό αεροσκάφος. Αυτό είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα του συνδυασμού βομβών FAB με τα kit UMPK. Τα ρωσικά βομβαρδιστικά μπορούν να ρίξουν τα πυρομαχικά από ασφαλή απόσταση. Πολύ πρόσφατα αναφορές στο διαδίκτυο περιγράφουν πως στη Ρωσία βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια αύξησης του βεληνικούς καταστροφής των εναέριων βομβών FAB-3000. Σύμφωνα με διαθέσιμες ρωσικές πληροφορίες, η Μόσχα προσπαθεί να εξοπλίσει αυτές τις υπερβόμβες με επιταχυντές τζετ, έτσι ώστε να αυξήσει την εμβέλεια πυρός τους στα 70 με 75 χιλιόμετρα. Σήμερα αυτές οι βόμβες, εξοπλισμένες με kit UMPK, επιδεικνύουν βεληνικές περίπου 45 με 50 χιλιόμετρων. Οι Ρώσοι μηχανικοί έχουν ήδη βρει τρόπους να το καταφέρουν αυτό, πράγμα που σημαίνει πως κατά πάσα πιθανότητα η αναβάθμιση των βομβών θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Εάν όλα πάνε βάσει σχεδίου, οι Ρώσοι αναμένεται πως θα χρησιμοποιήσουν πολύ συχνότερα την βόμβα FAB-3000 στο ουκρανικό πεδίο της μάχης, ειδικά τώρα που θα έχει και αυξημένο βεληνικές πυρός. Να σας υπενθυμίσουμε ότι πριν κάποιες εβδομάδες είχε γίνει γνωστό πως το Κρεμλίνο ξεκίνησε να παράγει μαζικά αυτά τα εναέρια όπλα 3 τόνων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.